ότι μέσα στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν και κάποιοι Έλληνες επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, ο καθηγητής γεωφυσικής στο Αριστοτελείο. Ε, τι κάναμε, το αυτονόητο. Πήραμε τον κύριο Παπαζάχο και τον παρακαλέσαμε να μας βγει να μας πει αν είναι ανησυχητικό και πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το φαινόμενο στον υποθαλάσσιο χώρο της Σαντορίνης. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαζάχο. Γεια σας, κύριε Παπαζάχο. Γεια σας. Έχω αυτή τη στιγμή σκάσει τα γέλια, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας ακούω τόση ώρα και δεν μπορώ παρά να γελάω αυτή τη στιγμή. Έτσι, πόσο πολύ εύστοχα τα παρουσιάζετε μέχρι τώρα. Τι θα πει ότι εντοπίστηκε μαγματικός θάλαμος 3 χιλιομέτρων, είναι καλό, κακό, τι είναι αυτό? Λοιπόν, να τα πάμε με τη σειρά. Καταρχήν, τα site γράψανε ακόμα πιο εξωφρενικές ειδήσεις. Ότι υπάρχει, εντοπίστηκε μάγμα στον κρατήρα του ηφαιστείου. Ότι αν γίνει η έκκληση, θα είναι πιο μεγάλη από τη Στόγκα. Όπου να είναι σκάι το ηφαίστειο, το πλοίο φτάνει κτλ. Εντάξει, διάβασα ένα μετριοπαθές, δηλαδή μου λέει. Όχι, εγώ διάβασα και πολύ χειρότερα. Και μάλιστα έχουμε κληθεί να. Αν και έχω γράψει ένα άρθρο σήμερα, θα σα πω τα πράγματα συντομή. Πριν από πολλά χρόνια έγινε ένα πείραμα στην περιοχή της Σαντορίνης με μια διεθνή συνεργασία από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, το Imperial College, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από την άλλη συμμετείχα εγώ και η κυρία Νομικού από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, την οποία εγκαταστήσαμε ένα σύνολο σεισμογράφων, επιφανειακών και υποθαλάσσιων, και πέρασε ένα πλοίο, το πλοίο Λάγκσεθ από την Αμερική, το οποίο παρήγαγε τεχνητά σεισμικά κύματα, έκανε μικρές εκρήξεις, φανταστείτε, μέσα στη θάλασσα, πολύ απλά. Οι οποίες καταγράφηκαν από τους σεισμογράφους. Αυτό σου δίνει μια δυνατότητα να μπορέσεις να καταγράψεις μια πληθώρα σεισμικών κυμάτων και να κάνεις μια μελέτη του υπεδάφους, πώς κάνετε εσείς στο γιατρό μαγνητική τομογραφία ή αξονική τομογραφία ή υπέρηχο. Δηλαδή να δείτε τη δομή του υπεδάφους. Αυτά τα δεδομένα σιγά σιγά δημοσιεύονται. Ήδη λοιπόν ανακαλύψαμε ότι στο βόλιο, στη βόλια καρδέα της Σαντορίνης, μέσα στην καρδέα της Σαντορίνης, από την πάνω μεριά της Νέας Καμένης, υπάρχει το κέντρο που έγιναν όλες οι μεγάλες ηφαιστιακές εκρήξεις. Ένα δεύτερο ηφαιστιακό κέντρο στην Σαντορίνη είναι στο Κολούμπο. Ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο που είναι περίπου γύρω στα 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης. Εκεί μέχρι τώρα δεν μπόρεσε ποτέ να εντοπιστεί ο χώρος που σταδιακά σε βάθος γεωλογικού χρόνου συγκεντρώνεται το μάγμα. Γιατί ήταν μια πάρα πολύ μικρή περιοχή η οποία διέφευγε από τις συμβατικές τεχνικές. Συνάδελφοι λοιπόν, ένας συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο του Ιμπίδε με μια νέα τεχνική στα πλαίσια της συνεργασίας μας μπόρεσε και εντόπισε και η ομάδα κατάφερε να εντοπίσει ότι περίπου στα 3 χιλιόμετρα βάθος κάτω του Κολούμπο υπάρχει μια μικρή αποθήκη. 3 χιλιόμετρα βάθος. 3 χιλιόμετρα βάθος, ναι, φυσικά. Μια μικρή αποθήκη που έχει συγκεντρώσει μια μικρή σχετικά ποσότητα μάγματος και το εντόπισε για πρώτη φορά. Αυτό έχει τη δική του σημασία την επιστημονική. Ξέρουμε ότι υπάρχει. Ξέρουμε ότι συγκεντρώνεται. Μπορούμε να απολογίσουμε τον ρυθμό. Μπορούμε να κάνουμε κάποιε χοντροειδεί εκτιμήσει για το πότε θα φτάσει σε παρόμοιο όγκο. Μπορούμε να δούμε. Αυτέ οι εκτιμήσει μα δίνουν χρόνο πιο σύντομο, με εκατοντάδε λεπτά. Μισό λεπτό, για να το κάνουμε λίγο πιο λιανά, κύριε Παπαζάχου. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα θάλαμο μάγματο που εντοπίστηκε, αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθο, προοδευτικά θα αυξάνεται. Έτσι είναι. Ωραία. Αφού προοδευτικά θα αυξάνεται, κάποια στιγμή θα κάνει και ένα μπαμ. Απλώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριε. Σε 300 χρόνια όμως. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αν το μπαμ θα γίνει στα επόμενα 50, στα επόμενα 100 ή στα επόμενα 3.000 χρόνια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πω να ξεκινήσουμε. Άμα πάει κάποιος να πιει ένα καφέ στη Σαντορίνη και κοιτάξει γύρω του, ναι, θα δει ένα τεράστιο ηφαιστιακό οικοδόμημα. Πώς ακριβώς πιστεύει αυτό ότι έγινε? Ναι, αλλά έγινε, αν θυμάμαι καλά, πριν από 3.000 χρόνια. Πολύ σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Η τελευταία λοιπόν μεγάλη έκρηξη που έδωσε. 1600, ξέρω την τελευταία. Είναι περίπου το 1600 π.Χ. Έχετε απόλυτο δίκιο, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Θεώτη. Όχι, διαβάσαμε όμως, λίγο παραπάνω. Είμαστε από τους δημοσιογράφους που διαβάζουμε. Σε μεταγενέστερους χρόνους, σε ιστορικούς χρόνους, έχουν γίνει και πάρα πολλές μικρότερες εκρήξεις. Μόνο τον 20ο αιώνα στην Καμένη έχουν γίνει 3 εκρήξεις. Αυτό που διάβασα. Το 39-40 και το 50. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι άγνωστο οι μικρότερες εκρήξεις. Στο Κολούμπο τώρα, η τελευταία έκρηξη έγινε το 1650 μετά Χριστόν. Δεν ξέρουμε πότε έχει γίνει η προηγούμενη και πόσο συχνά γίνεται. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια στην επιστημονική κοινότητα με διαφορετικά στοιχεία να εκτιμήσει πόσο συχνά γίνονται αυτές οι εκρήξεις. Οι απαντήσεις τώρα είναι πολύ διαφορετικές. Κάποια στοιχεία μας δείχνουν ανά 200.000 χρόνια. Κάποια ανά 10.000 χρόνια. Αυτή η τελευταία μελέτη λέει ότι είναι ίσως σε επίπεδο εκατοντάδων ετών.
οι αβεβαιότητες ακόμα είναι μεγάλες. Είναι άλλο ένα λιθαράκι στο να βρούμε ποια απάντηση υπάρχει. Αλλά η απάντηση αφορά γεωλογικούς χρόνους, όχι ανθρώπινους χρόνους, ότι αύριο, μεθαύριο, όπου να είναι θα γίνει έκρηξη. Ο τρόπος παρουσίασης έχει δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Όχι μόνο είναι τρομολαγνικός, αλλά κλονίζει και την πίστη των ανθρώπων στην επιστήμη. Μια και εμφανίζονται επιστήμονες, ανακόλουθοι να εμφανίζουν ότι κάτι θα γίνει και θα σκάσει αύριο. Δεν υπάρχει. Άρα οι άνθρωποι να μην τα μαζεύουν και να φεύγουν από τη Σαντορίνη. Μπορεί να γίνει αυτό σε 300, 500, 1000 χρόνια. Δεν θα γίνει τίποτα στα επόμενα 50. Εγώ θα πάω την άνοιξη στη Σαντορίνη, αν θέλουν οι υπόλοιποι να σφύγουν. Μισό λεπτό, κάτι τελευταίο. Κάπου διάβαζα όμως ότι το 2011, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε μια κάπως ασυνήθιστη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτό είναι αλήθεια ή όχι? Όχι απλώς είναι αλήθεια, είναι ένα φαινόμενο από το οποίο μας δείχνει πόσο ζωντανό είναι το ηφαίστειο. Τον Οκτώβριο του 2010, αλλά πιο έντονα από το Γενάρη του 2011 και την ακρίβεια 9 Ιανουαρίου, ξεκίνησε μια ανώμαλη δραστηριότητα στο εσωτερικό της καλδέρας της Σαντορίνης. Και από τα μοντέλα που είχαμε δει τότε και από τις αναλύσεις που κάναμε τότε χάρη στα δίκτυα που είχαμε, περίπου 25 εκατομμύρια κυβικά μάγματος ανέβηκαν στα 4 χιλιόμετρα βάθος βόρεια από την καλδέρα. Το νησί φούσκωσε περίπου κατά 10-12 εκατοστά. Αν πάτε σήμερα στη Σαντορίνη και πάρετε μια βαρκούλα, θα δείτε ότι η στάθμη της θάλασσας έχει αλλάξει και υπάρχουν σημάδια στο βράχο από την παλιά και τη νέα στάθμη της θάλασσας. Αυτά που λέτε τώρα δεν είναι λίγο ανησυχητικά? Όχι, αυτά έγιναν τότε. Και καμιά πέτρα πέφτει, μου λένε εκεί. Είχαν γίνει σωρία ενημερώσεων στους κατοίκους. Είχε εξαιτίας αυτής της δραστηριότητας και των επιτροπών που έγιναν τότε και της τεράστιας προσπάθειας και από Έλληνες και από ξένους επιστήμονες, και η Σαντορίνη ενημερώθηκε καλύτερα και δημιουργήθηκε. Έγιναν όλες οι μελέτες, οι οποίες βασίστηκε το σχέδιο Τάλος, το σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την ηφαιστειακή προστασία απέναντι σε ηφαιστειακό κίνδυνο για τη Σαντορίνη. Λοιπόν, η Σαντορίνη είναι ένα ζωντανό ηφαίστειο. Αυτό που έγινε το 11-12 και έσβησε το 12, μια αποτυχημένη έκρηξη όπως περιγράφεται, είναι κάτι που θα ξαναγίνει. Είναι κάτι όμως το οποίο μπορούμε να το εκτιμήσουμε σε αντίθεση με τους σεισμούς, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, μπορούμε να ενημερώσουμε και κατά συνέπεια είναι ένας πολύ πιο διαχειρίσιμος κίνδυνος. Ζωντανό είναι το ηφαίστειο της Σαντορίνης, αλλά δεν περιμένουμε αύριο να γίνει κάτι στο Κολούμπο. Είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει από τα έρευνα της μελέτης. Τώρα, μια και σας έχουμε στο τηλέφωνο, βλέπουμε ότι κουνιόμαστε. Μια αυξημένη επιφυλακή. Η Θήβα κουνιέται τώρα δεν ξέρω πόσο, δύο χρόνια. Με σεισμούς γύρω-γύρω. Η Μυτιλίνη τώρα που άρχισε ξαφνικά να χορεύει. Η Κρήτη υπάρχει μια έξαρση. Τι γίνεται? Πραγματικά αυτό θα το πω χωρίς να παρεξηγηθώ. Εμείς σεισμολόγοι έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία να καταλάβουμε για ποιο λόγο αυτές οι καταστάσεις προκαλούν περιέργεια στον κόσμο. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω κάτι. Πώς να μην, μισό λεπτό κύριε Παπαζάχο, πώς να μην προκαλούν όταν ακούμε συναδέλφους σας να λένε στη Λέσβο 5 μέρες μετά από ένα σεισμό είμαστε ακόμα σε επιφυλακή και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε. Τι να σου κάνει τώρα και ο Μυτιλινιός? Τα ακούει και τρελαίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σχετικά με το αυτό, αυτό που υπόθηκε στους κατοίκους της Λέσβου, πολύ σωστά υπόθηκε. Και ο λόγος είναι εξής. Στη Λέσβο η δραστηριότητα ξεκίνησε σε ένα σημαντικό ρήγμα που είχε καιρό να κάνει σεισμό και ο προηγούμενος σεισμός, το διπλανό μεγαλύτερο ρήγμα, ήταν ο πιο καταστροφικός σεισμός στην ιστορία του νησιού. Έπρεπε λοιπόν οι κάτοικοι, μια και μέναμε σε σπίτια από τα οποία πολλά δεν ήταν κατάλληλα, θυμηθείτε ότι δύο πεντάρια με μικρές κινήσεις προκάλεσαν, έβγαλαν σωρία από κτίρια κίτρανα με βλάβες στην οικοποιία. Όχι σοβαροί σεισμοί, σεισμοί που γίνονται κάθε μήνα στον ελληνικό χώρο. Γι' αυτό και είπαμε στους κατοίκους, ιδίως αυτούς που είναι σε απαραίτητα κτίρια, ότι δυστυχώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή. Αλλά κύριε Χιώτη, το 2020 στο τέλος είχαμε ένα 7 στη Σάμο. Το Μάρτιο μετά είχαμε ένα 6,3 και ένα 6 στο Δύναβο. Λίγο αργότερα είχαμε το 5-9 στο Ρακαλοχώρι. Είχαμε και ένα σεισμό έξω από τη Σετία. Και ένα σεισμό έξω από την Κρήτη, πιο ανατολικά, αντίστοιχο μεγέθος. Αυτό είναι ο ελληνικός χώρος. Κάποια στιγμή πρέπει να το χωνέψουμε ότι η Ελλάδα έχει το 60% της ευρωπαϊκής σεισμικότητας, το 3% της παγκόσμιας. Έχουμε εμείς. 60, ναι. Από τα Ουράλια μέχρι το Γιβραλτάρ και από τη Μάλτα μέχρι τη Λαπωνία, οι 6 στους 10 σεισμούς συμβαίνουν εδώ. Δυστυχώς. Κάθε χρόνο έχουμε έναν μέγιστο σεισμό 6,3. Η Ιαπωνία της Ευρώπης, δηλαδή. Η Ιαπωνία της Ευρώπης. Όχι.
Εννοείται. Είμαστε λίγο χειρότερα από την Ιαπωνία για την ακρίβεια. Κάθε χρόνο θα σημαίνει 6,3 ή μεγαλύτερο. Κάθε χρόνο. Και να μας ξεχάσει μια χρονιά θα μας θυμηθεί την επόμενη με 2 σεισμούς, όπως έγινε το 2017. Κος Λέσβος. Αυτός είναι ο ελληνικός χώρος. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή ίσως το συνηθίσουμε και το πάρουμε απόφαση ότι τέτοιου είδους μικροεξάρσεις είναι σαν να έχεις ένα καλοκαίρι και έχεις ένα δεκαπεθύμενο που έχεις λίγες παραπάνω καταιγίδες. Αυτός είναι ο καιρός ο ελληνικός. Δεν μπορεί να αλλάξει. Κύριε Παπαζάκο, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.